Υπάρχει μια άλλη υποψηφιότητα η οποία μας καλύπτει περισσότερο. Δεν θα έλεγα ότι πίστηκε. Όχι, εκείνη πάντως είπε και ευχαρίστηση, εγώ την άκουσα. Ναι, όχι. Η γυναίκα ναι, δεν εννοώ, έκανε επίθεση στο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, για να είμαστε εντάξει. Η γυναίκα είπε ότι ήταν πολύ μεγάλη τιμή που μου έγινε υποψηφιότητα, αλλά είπε ότι ασκήθηκαν κάποιες πιέσεις. Και ότι ασκήθηκαν κάποιες πιέσεις και ότι εκείνη ήταν γνωστή η πορεία της. Είχε καταγγείλει και είχε φάει και ξύλο μάλιστα για όσα είχε πει. Ότι το μοναδικό το οποίο είχε πει, λέει εκείνη, ήταν ότι ανήκει σε μια ελληνική μειονότητα Ρωμά στη Θράκη και γι' αυτό ακριβώς το λόγο όχι μόνο απλά προπυλακίστηκε, υπήρχε και ξυλοδαρμός και ότι ήταν γνωστή για τους αγώνες της στην περιοχή και ότι μετά από απέτηση μουσουλμάνων οι οποίοι είχαν μια άλλη διαφορετική άποψη για το τι είναι η μειονότητα στην Θράκη. Ενεργούμενα τουρκικού είπαν ότι ξέρετε είπε, κάτι. Όχι, ενεργούμενα τουρκικού προξενείου, είπε, το είπε καθαρά η γυναίκα. Ενεργούμενα τουρκικού προξενείου. Δεν είναι λάθος του ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Λοιπόν, παραμονές των εκλογών. Να πω δύο... Όταν μάλιστα έχει επαναληφθεί και αυτό της Κοζάνης. Ναι, ναι, να πω δύο κουβέντες. Άλλης φύσης. Όχι, να πω δύο κουβέντες γι' αυτό. Καταρχήν πρέπει να ξέρετε ότι προχτές ο Δημήτρης ο Διαμαντίδης πέρασε στις ασίστ πρώτος σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Νομίζω όμως ότι ο Δημήτρης πρέπει να προσπαθήσει περισσότερο, γιατί είναι και ο κύριος Ντινόπουλος ο οποίος μοιράζει συνεχώς ασίστ. Οπότε, όχι, μην το λέτε, μην το λέτε για άλλο λόγο. Να μην θυμόσαστε ότι υπήρχε και ο Πόπ. Δεν μοιράζει, τίποτε. Φασίστ. Όχι, όχι. Δεν έκανα τέτοιου είδους. Εντέλος. Δεν έκανα τέτοιου είδους. Θέλω να πω. Αν το εσείς το υιοθετείτε, είναι δικό σας θέμα. Όταν κάποιο εγκρίνεται με τέτοια πλειοψηφία και μετά αποκεφαλίζεται, έτσι το ονομάζω. Εμείς ακολουθήσαμε μια διαδικασία. Ζητήματα για τις διαδικασίες μπορούμε να βρούμε και να το συζητήσουμε. Ας πάμε όμως στην ουσία. Βεβαίως με έκπληξη ακούω για αριθμούς οι οποίοι δεν έχουν ανακοινωθεί. Κάποιοι τα ξέρουν καλύτερα από εμάς οι οποίοι. Και εγώ το άκουσα. Δεν ξέρω. Εδώ είσαστε και να μας πείτε κάτι τέτοιο. Η ίδια δεν το γνωρίζει. Η ίδια δεν το γνωρίζει. Πρέπει να σας πω ότι όσο αφορά τη συγκεκριμένη υποψηφιότητα, η οποία ήταν ως Ρωμά ακτιβίστρια της συνολικής μουσουλμανικής μειονότητας, γιατί γι' αυτό μιλάμε, μπήκε στην συζήτηση. Υπήρξαν αντιδράσεις. Αντιδράσεις όχι μόνο από τις οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ στην περιοχή, θα έλεγα υπήρχαν και ευρύτερες και όχι μόνο από την μουσουλμανική μειονότητα. Οφείλαμε να τις εξετάσουμε. Και αυτό κάναμε. Τη συζητήσαμε, συζήτησα μαζί της, την κάλεσα, την ερώτησα για διάφορα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι με ειλικρίνεια, κατά τη γνώμη μου, απάντησε. Με ειλικρίνεια. Αν ρωτήσω το τραπέζι, πιθανά να μην γνωρίζουν ούτε που βρίσκεται αυτό. Δεν λέω ότι δεν το γνωρίζουν, ούτε το σχολείο ή η Ελπίδα. Την ενημέρωσα για τις αντιδράσεις που υπήρχαν. Τι μας λένε. Και επιλέξαμε με την ευθύνη που έχουμε σαν πολιτική γραμματεία και με την εντολή που έχουμε από την Κεντρική Επιτροπή να κάνουμε μία συζήτηση με, με τα βασικά μας στελέχη στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Θεωρήσαμε σε αυτή τη συζήτηση ότι δεν είναι όριμη αυτή η διαδικασία. Δεν είναι δηλαδή όριμο να μπει στα ψηφοδέλτια, θα δημιουργούσε περισσότερα προβλήματα από αυτά που θα ήθελε να επιλύσει και καταλήξαμε σε αυτή την απόφαση. Την πήρα εγώ ο ίδιος τηλέφωνο. Την ενημέρωσα. Αυτό επικοινή, ότι εσείς την πήρατε. Την ενημέρωσα. Όμως ξέρετε, εμένα δημοσιογραφικά, δεν ξέρω τι θα πω. Εγώ απαντάω δημοσιογραφικά. Δημοσιογραφικά ξέρετε που υπάρχει ένα κενό. Την ενημέρωσα. Ένα μεγάλο κόμμα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ετοιμάζεται να κυβερνήσει. Γι' αυτό είπα ότι στις διαδικασίες μπορεί να δει κάποιος και προβλήματα ή και αν θέλετε υπάρχουν, και αστοχίες. Υπάρχουν λάθη, και υπάρχουν αστοχίες σημαντικές. Θέλετε, μιλάμε για μια περιοχή της Θράκης. Ξέρετε, τη δημοσιογραφική είναι η παρατήρηση. Ναι. Μιλάμε για μια περιοχή της χώρας που θέλει ιδιαίτερη προσοχή και αντιμετώπιση. Όπου αυτό δείχνει και την πολιτική που έχει ένα κόμμα με τις επιλογές των προσώπων που κάνει. Την πολιτική όταν λοιπόν. Όταν, επί της ουσίας. Εγώ δεν θέλω να πω ότι η πολιτική σας ταυτίζεται με τις αποφάσεις σας, αλλά εδώ. Οι πολιτικοί σας αντίπαλοι θα πούνε. Όταν με τέτοια προχειρότητα παίρνετε μία απόφαση και στη συνέχεια την ανακαλείτε. Πώς το λένε, όχι, αφήστε. Προηγούμενα συζητάγαμε για το πρωτογενές πλεόνασμα. Είδατε τον έντονο διάλογο που είχαμε τον κύριο Πρωτόκαλο, ο οποίος είναι ο Χρήστος, είναι και φίλος μου χρόνια. Επηρεάζει, δεν είναι θέμα φιλίας, πώς επηρεάζει η μία αστοχία και την άλλη αστοχία. Εμείς λοιπόν πήραμε αυτή την απόφαση. Είναι διαφορετικό ζήτημα
Δεν θέλω να μπω βεβαίως σε λεπτομέρειες. Είχατε πιέσεις. Όχι. Είχατε πιέσεις από το μουσουλμανικό στοιχείο όχι. Ότι αν αυτοί το υποκινούμενο λένε τώρα κάποιοι. Η ότι δημοσιογραφική αν δεν... έρευνα. Οι τουρκόφωνοι δεν πρόκειται να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ αν βάλετε αυτοί στο ψηφοδέλτιο. Εμείς έχουμε υποψήφιο από την μουσουλμανική μειονότητα, τον Ουμίτ, το μικρό το όνομα, ο οποίος εκφράζει μάλιστα και μια νέα λογική. Εκείνος πίεσε ότι ξέρετε κάτι, εάν έχετε αυτοί δεν ψηφίσουμε ΣΥΡΙΖΑ. Αν είναι δυνατόν. Σας λέω δημοσιεύματα τώρα. Αν μιλάμε για έναν άνθρωπο 28 χρονών επιστήμονα... Ο κύριος Χριστόπουλος μίλησε για ένα συμπαγές τουρκικό... Ο κύριος Χριστόπουλος έχει στείλει επιστολή, δεν ξέρω αν δημοσιεύεται σήμερα, η οποία λέει αποδίδει πλήρως την αντίληψή του. Ότι δεν βάζει ζήτημα για τη συνθήκη της Λοζάνης. Και εμείς θεωρούμε ότι η πολιτική που ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, και επιτρέψτε μου να πω και μια κουβέντα, είναι η σωστή πολιτική της ισονομίας, της ισοπολιτείας και της αντιμετώπισης όχι στη λογική μειονότητα-πλειονότητα, αλλά της διαδικασίας ώστε να δοθούν ίσες ευκαιρίες. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, γιατί υπάρχει η νέα γενιά, αν θέλετε και Ελλήνων, αλλά και Ελλήνων εννοώ, χριστιανών, μουσουλμάνων κτλ., οι οποίοι ξεφεύγουν από τις εξαρτήσεις και τις πιέσεις που είχαν όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, πάνω σε μια πολύ ευαίσθητη περιοχή. Πάντως και το ρόλο του τουρκικού προξενείου στην περιοχή πρέπει να το γνωρίζουμε. Διαβάστε και τουρκικού... συνέντευξη σήμερα στα νέα, ο κύριε Παπαδάκη. Δεν είναι να κάνω να έχω κάνει έρευνα. Ρόλος του τουρκικού προξενείου. Εσύ τα ξέρεις καλύτερα. Και εγώ θέλω να πω. Έχω κάνει έρευνα. Εδώ πήγε ο κύριος Τσίπρας στην Ξάνθη στην Κομωτινή και έβγαλε αφήσεις στα τουρκικά τώρα, κύριε Παπαδάκη. Βγάλαν αφήσεις στα τουρκικά. Έχει ξαναγίνει ποτέ από ελληνικό κόμμα. Ότι στη λογική μια ευνομούμενη πολιτεία και μια ισοπολιτεία η δυνατότητα στη γλώσσα και στην επικοινωνία μέσα από αυτή τη διαδικασία πρέπει να είναι αναφέρετη. Η διαδικασία, όχι, η Ελλάδα πρέπει να πάρει τέτοιες πρωτοβουλίες. Η Ελλάδα πρέπει να πάρει τέτοιες πρωτοβουλίες, όπως και πρωτοβουλίες. Τα ζητήματα της μειονότητας να μην είναι υπόθεση του Υπουργείου Εξωτερικών και της ΕΥΠ, αλλά του Υπουργείου Εσωτερικών. Ακριβώς γι' αυτό, άλλωστε, από το 1990 και μετά, ξέρετε ότι άλλαξε η όλη λογική. Εμείς θεωρούμε, εγώ θα να πω και άλλη μια κουβέντα. Το μεγαλύτερο θαύμα τρεις ημέρες και άμα το κάνει Άγιος τέσσερις, έτσι δεν λέγεται. Θυμηθήκατε και λοιπόν, τη θρησκεία τώρα. Θυμηθήκατε και τη θρησκεία Λέω λοιπόν. Σήμερα υπάρχει. Είναι ο μοναδικός Έλληνας πολιτικός αρχηγός και αρχηγός αντιπολίτευσης που δεν έχει πάει στον επιτάφιο, δεν πήγε. Εκτίθεστε ανεπανόρθωτα. Εκτίθεστε και συνεχίζετε. Πρέπει να κάνω μια διακοπή για διαφημίσεις. Θα επανέλθουμε. Μια διακοπή. Μια κουβέντα μόνο. Με κόβουνε, θα σας κόψουν στον αέρα και θα φανεί ότι κόβουν το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πειράζει.